Σήμερα θα δούμε την Εύα να κατεβαίνει σκαλιά. Θα δούμε ένα νησί το οποίο δεν είναι νησί, αλλά μοιάζει με νησί. Θα δούμε την Αναστασία να πίνει καφέ σε ένα αυτοκίνητο. Τον Κωστή να φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνει κανείς. Ένα φρούριο και ένα πολύχρωμο ξενοδοχείο. Όλα αυτά νότια, πολύ νότια. Τίποτα, τηλεφωνικά θα απολυθώ. Δεν υπάρχει θέμα. Βρισκόμαστε στο Ναύπλιο. Έχουμε κατέβει από Αθήνα και ακόμα πάλι η Αθήνα βλέπει. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε πάνω σε μια ταράτσα, η οποία είναι πανέμορφη, έχοντας όλη την πόλη μπροστά μας. Πάρα πολύ ωραία δωμάτια. Θαυμάσιο σχεδιασμό, έτσι πολύ μοντέρνα. Έχουμε τα δύο φρούρια που υπάρχουν εδώ πέρα. Το πρώτο, στο οποίο στις παρυφές του είμαστε εμείς, καθόμαστε και θα το δείτε έτσι κι αλλιώς. Και το δεύτερο, το παλανίδι επάνω, το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα εξού και κατέβηκε η γυναίκα μου τα 913 σκαλιά και ίσα ίσα τώρα την έχω συνεφέρει. Κάτι που ευδοκιμεί ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο είναι τα σκαλιά. Θες να πας να διασκεδάσεις, πρέπει να κατέβεις 255 σκαλιά. Θες να πας να πιεις νερό, πρέπει να ανέβεις 32 σκαλιά. Ακόμα και στην τουαλέτα να θες να πας, πρέπει να περπατήσεις τουλάχιστον να ανέβεις ένα σκαλί. Είναι λίγο αμφιθεατρικά τα πράγματα σε αυτή την πόλη. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αμφιθεατρικά, έτσι όπως συνηθισμένος, σε κάθε σημείο μπορεί κανείς να δει μια εντελώς διαφορετική και μοναδική θέα. Thank you.
Αφού πλέον επισκεφθήκαμε τον Ναύπλιο, τον Μπούτσι, τον Παλαμίδη και την παραλία, για το τέλος αφήσαμε το ναό του Ιπποκράτη και το θέατρο της Επιδάδου. Και επειδή μια ταράτσα δεν είναι ποτέ αρκετή, θα μας έχουν κάνει και ένα δεύτερο πιο ιδιωτικό παλκόνι. Πολύ ήλιος όμως. Είπαμε, είμαστε Ελλάδα. Κάτι που ευδοκιμεί. Κάτι που Είναι αυτό. Τι ελικόπτερο είναι αυτό. Τι αεροπλάνο είναι αυτό. Ένα ελικόπτερο πάνω. Το θυμήθηκα. Κάνουμε σε ένα πολύ ωραίο μπάνιο. Ναι, θα δείτε και από αυτό τη θάλασσα. Μείνετε μαζί μας και θα δείτε πέντε. Πάτε τη θάλασσα στο τέλος. Δεν πειράζει, δεν ξανά. Άκουμε λίγο, μιλάς πολύ γρήγορα. Ναι. Ποιο άλλο ήταν. Ναι, δεν πες. Τι κόκκινο είναι αυτό που βλέπω. Α, είναι το ρε. Είμαι σήμερα έξω και κατέβηκε η γυναίκα μου. Τα 913 σκαλιά και ακόμα ίσα ίσα τώρα την έχω συνεφέρει. Ωπα, πάλι το σκύλο. Δεν πειράζει. Ακούσατε γάμιο. Ναι. Όχι. Ναι, ναι, και άλλα σκαλιά. Αυτό που συνάντησα σαν ιδιαίτερο εδώ γύρω είναι ότι είναι χτισμένα όλα τα σπίτια πάνω στο βράχο. Μην μπορώντας να εξαφανίζουν το βράχο, τα παιδιά όταν τους ετοιμάζουν καφέ.